This city has a special morning voice. Speaks to me through an open window, masquerading as noise. 10 million people. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα στολίσουμε το δέντρο μας και γι' αυτό θα με βοηθήσουν όλοι. Είναι μία από τις οικογενειακές στιγμές που απολαμβάνουμε και διασκεδάζουμε πολύ. Το δέντρο μας είναι πολύ παλιό, το έχουμε πάρει πριν 14 χρόνια όταν παντρευτήκαμε. Να σας πω την αλήθεια, δεν έχει πάθει απολύτως τίποτα, είναι μια χαρά. Απλώς εγώ θα ήθελα ένα χιονισμένο φέτος, αλλά επειδή αγοράσαμε καινούρια στολίδια, είπα να αγοράσουμε να αλλάξουμε το δέντρο του χρόνου. This city can be hard and unforgiving. You better know who you are. You brought me back. Φέτος αγοράσαμε και καινούρια λαμπάκια, είναι μια σειρά με 750 λαμπάκια και είναι αρκετά θα έλεγα για το δέντρο μου, δηλαδή χρειάστηκε να το πάμε γύρω γύρω σε όλο το δέντρο αρκετές φορές. Πέρσι για να έχω αυτό το αποτέλεσμα έβαζα 3 σειρές από λαμπάκια, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που είναι τα πολλά μαζί. Είχα πάρει αυτές τις κορδέλες από το τζάμπο και αποφάσισα φέτος να τις κόψω σε μικρότερα κομμάτια για να τις βάλω παντού σκόρπια σε όλο το δέντρο. Επειδή δεν είχα βρει φαρδιά κορδέλα, ένωσα λοιπόν 3 μαζί. Κανονικά έπρεπε με συνδετήρα για να κάθονται, αλλά και έτσι όπως τις δίπλωσα πάνω, μια χαρά κάθονται. Και συνεχίζω με αυτά τα λουλούδια από το τζάμπο. Όλα τα στολίδια που θα βάλω σήμερα στο δέντρο είναι από το τζάμπο. Όσοι φίλοι μου παρακολουθείτε θα έχετε δει το τζάμπο haul. Και αφού έχω βάλει τις κορδέλες και τα λουλούδια, μου είναι πάρα πολύ εύκολο στη συνέχεια για να προχωρήσω με τις μπάλες. Και αφού έχω βάλει και τις μπάλες, συνεχίζω με αυτά τα κλαδιά τα οποία είναι πανέμορφα, πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ. Είχα πάρει 4-5 στο σύνολο και τα βάζω παντού σε όλο το δέντρο έτσι ομοιόμορφα, να μου ταιριάζει λίγο, δηλαδή να έχει σχεδόν σε όλα τα σημεία, και είναι ένα πάρα πολύ ωραίος τρόπος αυτός για να γεμίσουμε το δέντρο όταν δεν έχουμε πάρα πολλές μπάλες. Όπως και εγώ φέτος δεν είχα πάρα πολλές μπάλες για να γεμίσω όλο το δέντρο
Και να σας πω την αλήθεια, στο πίσω μέρος του δέντρου δεν βάζω τις ωραίες μπάλες, βάζω συνήθως ό,τι μου περισσεύει, βάζω κάποια στολίδια που δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί γιατί το πίσω μέρος δεν φαίνεται καθόλου. Επειδή είναι ο τείχος, δεν φαίνεται ούτε έχει κάποιος πρόσβαση για να περάσει, οπότε γεμίζω συνήθως μόνο μπροστά. Και αφού έχω βάλει και τα κλαδιά, έχω πλέον ξεκάθαρη εικόνα να δω τι κενά έχουν μείνει για να βάλω και τις τελευταίες μπάλες που έχουν περισσέψει. Και μαζί με τη σαμπανή της μπάλες είχα πάρει και κάποιες λευκές έτσι για να σπάσει λίγο και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Δεν ξέρω αν μου αρέσει επειδή είναι καινούρια και είχα μάθει εγώ με τα κόκκινα πέρσι ή αν πραγματικά ταιριάζει πάρα πολύ. Πάντως είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη όπως το βλέπω με το αποτέλεσμα. Και αυτά που άφησα για το τέλος είναι οι σταλακτίτες. Παιδιά, μου άρεσαν τόσο πολύ. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι δώσαν έτσι το κάτι παραπάνω στο δέντρο. Και στην κορυφή του δέντρου δεν έβαλα αστέρι, έβαλα ένα κλαδί λευκό με ένα κουκουνάρι που επίσης μου αρέσει πάρα πολύ. Και για ποδιά δέντρου έβαλα μια ψηλή κουβερτούλα φλής από το τζάμπο επίσης. Και όπως σας είπα, το ήθελα χιονισμένο το δέντρο και εκεί που αγόρασα τα λαμπάκια μου πρότεινε η κυρία να πάρω αυτό το σπρέι και να το ρίξω στο τέλος αφού έχω στολίσει, γιατί είχε δίκιο, γιατί αν το έριχνα από πριν θα χρειαζόμουν 3-4 τέτοια μπουκάλια για όλο το δέντρο, ενώ έτσι βλέπεις τα σημεία δηλαδή που θέλεις, εκεί που δεν έχει μπάλες και στολίδια, οπότε ρίχνεις από αυτό το χιόνι. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν είχα ξαναπάρει να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι το ίδιο με αυτά που πουλάει το τζάμπο, πάντως το συγκεκριμένο. Κουνάω λοιπόν τα σημεία που έβαλα και δεν πέφτει κάτω, δεν λερώνει δηλαδή τα άλλα στολίδια. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό, αλήθεια αξίζει να κάνουμε το δέντρο μας χιονισμένο με αυτό το τρόπο. Snow is falling down, guess everything's just right, but I'll be wishing you were here with me. Everywhere I go, it's Christmas, a town filled with... Ένα τεράστιο βουνό από τρενάκια, κούκλες, τύμπανα. Εδώ είναι. Εντυπωσιάζει, έφτασε κιόλας, είπε και έκανε ένα σφιχτό κόπο στο τεράστιο σάκο του. Φόρεσε τις βότες του, κούμπωσε τη ζώνη του, ίσιοσε το σκούφο του. Για να δούμε τι θα αντικρίζω φέτος. Ελπίζω να έχουν βάλει μυαλό οι άνθρωποι, μουρμούρισε. Να φέρεις καλά νέα από το κόσμο, Άι Βασίλη, είπε μουδιασμένο το ξωτικό. Εκείνος δεν μίλησε, πήγε να μοιράσει τα δώρα. Σήκωσε με το ένα του χέρι το σάκο και με το άλλο χάιδεψε τα γένια του. Σαν να ήταν σύνθημα
Η κίνηση αυτή. Αμέσως εμφανίστηκαν οι τάραντοι του Άι Βασίλη έλαμψαν. Μα μόνο τα μάτια του ολόκληρος εκείνος είχε καθεί στον ουρανό. Χω 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 χω. Αντίχησε το γέλιο του Άι Βασίλη πάνω από τον κόσμο. Ξεκινάμε πάντοτε από τα ανατολικά και φεύγουμε πριν από το ξημέρωμα του κάθε τόπου. Αλλού ήσυχος και αλλού ταραγμένος, αλλού όμορφος και αλλού άσχημος. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, φίλοι μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Καλές γιορτές να έχουμε, να είμαστε όλοι καλά. Αγάπη, υγεία, χαρά εύχομαι σε όλους σας.